Έφτασε το απόγευμα, βλέπει αύριο τους ηγέτες και αμέσως αναχωρεί. Το τέταρτο ταξίδι αστραπή της Τζεχολούτ στην Κύπρο, μόνο αισιοδοξία για εξελίξεις δεν σκορπά. Το εδώ και μέρες ξεκαθάρισμα Κιτζή πως ουδέν λόγος υπάρχει για κοινή συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη εξανεμίζει τις όποιες προσδοκίες της κυβέρνησης για κατάληξη στους όρους αναφοράς και άμεση επιστροφή σε συνομιλίες από εκεί που είχαν διακοπεί. Πράγματι, θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε μια συνάντηση των δύο ηγετών μαζί με την κυρία Λούτ, για να είναι πιο παραγωγική η διαδικασία. Χρειάζεται διάλογος. Είναι με διάλογο που θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα που ανεβαίνει στις 10 αύριο το πρωί τα σκαλιά του Προεδρικού αναμένεται να ακούσει τον προβληματισμό Αναστασιάδη για την παγίωση της στασιμότητας. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, εκτός από τις βασικές αρχές της λύσης, τους όρους αναφοράς, να συμπεριλαμβάνεται το πλαίσιο που είχε εισηγηθεί ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γκουτέρες και οι 6 παράμετροι. Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να επαναφέρει στη Τζεχολούτ την αναγκή κατάθεση από πλευράς κατεχομένων των θέσεών τους επί όλων των ανοιχτών ζητημάτων, περιλαμβανομένων των παραμέτρων του πλαισίου Γκουτέρες, καθώς επίσης και να καταγγείλει την τουρκική προκλητικότητα στην νεκρή ζώνη. Από τα κατεχόμενα πάντως, ο Μουσταφά Ακιτζή εμένει στο βιολί του, λέγοντας πως η μη επίτευξη λύσης οφείλεται στην αδυναμία της ελληνοκυπριακής πλευράς να αποδεχτεί την πολιτική ισότητα των τουρκοκυπρίων. Ο Νίκος Αναστασιάδης είχε δηλώσει στο Κράνς Μοντανά πως αποδέχεται ότι οι Τουρκοκύπριοι θα έχουν το δικαίωμα της θετικής ψήφου στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συσταθεί στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, τώρα λέει πως δεν μπορεί να αποδεχτεί την πολιτική ισότητα του τουρκοκυπριακού λαού. Αυτά την ώρα που στη χθεσινό βραδινή συνάντησή της με τον Γιώργο Κατρούγκαλο στη Νέα Υόρκη, η Τζεχολούτ φαίνεται να αποκάλυψε πρόταση της Άγκυρας για πραγματοποίηση τετραμερού συνάντησης μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και των δύο κοινοτήτων.